Λοιπόν, οι πέντε που θα μας τηλεφωνήσετε τώρα, οι πέντε πρώτοι, 2-12-2-12-49-99. Θα πάρετε το έτερο νήμιση, την κολλητή, τον κολλητό, εσείς ξέρετε. Που τι... το έχετε σε εκτίμηση. Που το έχετε σε εκτίμηση, τη σύνδεση θα κάνετε και θα πάτε στα Village Cinema, σε όποιο Village θέλετε εσείς. 2-12-2-12-49-99. Οι πέντε πρώτοι θα πάρετε από μια διπλή πρόσκληση τώρα. Καλή διασκέδαση. Και τα Village είναι εμπειρία, όπως έχουμε ξαναπεί. Εννοείται. Λοιπόν, είμαστε εδώ παρέα με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή, διδυμάκι τρελό στο ζώδιο. Η μαμά σου έχει τουριστικό γραφείο. Ναι. Τα τουριστικά γραφεία έχουν ψιλογονατίσει από την κρίση. Ο κόσμος δεν πάει ταξίδια πια όσο παλιά, έτσι. Καταρχήν, αν και η μαμά μου κυρίως εργάζεται με τον εσωτερικό τουρισμό και έχει μια εξειδίκευση και με σποράδες, γιατί έχουμε και ένα γραφείο στον Άγιο Κωνσταντίνο. Αλλά έχουμε πάρα πολλές ακυρώσεις απ' έξω, γιατί όλη αυτή η ανασφάλεια και δυστυχώς τα μέσα έξω παρουσιάζουν την κατάσταση εντός ακόμα χειρότερη σε σχέση με αυτό που είναι. Οι ξένοι νομίζουν ότι σκοτωνόμαστε στους δρόμους, ότι είμαστε ένα βήμα πριν τον αλληλοσπαραγμό κτλ. Πουλάμε τα παιδιά μας, κάποια δημοσιεύματα υπήρχαν, πουλάνε τα παιδιά τους στην Ελλάδα. Και έχουμε πάρα πολλές ακυρώσεις. Νομίζω ότι ειδικά για τον Ιούνιο, μέχρι και να γίνουν οι εκλογές, ότι άκουσα σε μία έρευνα ότι έχουμε 55.000 ακυρώσεις την ημέρα. Τέλεια, μπράβο. Μπράβο. Ναι. Ο τουρισμός είναι και από τα λίγα πράγματα που μας έχουν μείνει. Είναι ο μόνος τρόπος για να μπεις στο χρήμα εντός. Γιατί εμείς πια δεν έχουμε χρήμα. Δηλαδή η οικονομία εντός από εμάς δεν κινείται. Τα ταξίδια, εσύ τα αγαπάς. Τα αγαπάω πολύ. Τα αγαπάω πολύ και ευτυχώς πρόλαβα στις καλές εποχές για κάνα 2-3 ταξίδια. Γιατί τώρα. Και ευτυχώς νομίζω που παντρεύτηκες και άντρα που αγαπάει επίσης τα ταξίδια. Ναι. Και έχετε κάνει και μερικά ταξίδια μαζί. Και έχουμε και. Διότι οι Βασίλειδες δεν υπάρχουν μόνο παπαράτσι. Βγάζουμε και μόνοι μας μερικές. Η εκπομπή αυτή είναι η κατεξοχήν παπαράτσο εκπομπή, διότι έχουμε φωτογραφίες από τις Σταματίνες με τον άντρα. Έφερα εγώ, γιατί με τον άντρα μου δεν έχουμε πολλές φωτογραφίες. Μην μας αδειάζεις με αυτόν τον τρόπο, έφερα εγώ. Άσε να πούμε στον κόσμο. Είχαμε στείλει το παπαράτσο του μες στην καλή χαρά. Ότι είναι ο παπαράτσο μες στην καλή χαρά που σας ακολούθησε. Ήρθε ο Δρεμούσης στο σπίτι και καλά να μου φτιάξει την πρίζα. Με τη μάσκαρα μέσα, τσα! Ο Δρεμολύσιος. Πάμε να δούμε φωτογραφίες της Σταματίνας και του Θέμη Σοφού, του άντρα της, σε ταξίδια που έχουν κάνει κατά καιρούς. Εδώ πού είσαστε? Εντός Ελλάδος είμαστε. Α, εντός Ελλάδος είστε. Σε κάποιο νησί. Νομίζω Σαντορίνη είμαστε. Ωραία μπλούζα φοράει ο άντρας σου. Ναι. Pirates. Είναι ξέρεις το στυλ που δεν τον έχει συνηθίσει, γιατί συνήθως είναι με το κοστούμι του στη δουλειά κτλ. Αλλά έχει και αυτό το πρόσωπο. Καλά. Το πιο ανθρώπινο. Αυτό που πιστεύουμε ότι όλοι οι δικηγόροι είναι το πρόβλημα με το κοστούμι είναι αστείο τουλάχιστον. Η Σταματίνα φοράει πιο ωραία μπλούζα το πάνω. Είναι από αυτές που σου αρέσουν τις κλειστές, ξέρεις εσύ. Και αυτές με το ζιβάγκο. Μόνο εμένα αρέσουν. Αυτές οι κλειστές. Για πάμε στην επόμενη. Εδώ είναι. Ποιο νησί είναι αυτό? Εδώ είμαστε στην Πάρο. Ήταν έτσι Σεπτέμβρης. Και μου είχε κάνει πρόταση γάμου, αλλά δεν το είχαμε πει ακόμα. Και είχε πολύ πλάκα. Γιατί φορούσα το δαχτυλίδι, αλλά δεν το είχαμε πει. Και είδαμε τώρα χειμώνα σχεδόν στην Πάρο, δεν υπήρχε άνθρωπος. Είδαμε έναν φοιτητή του. Και τα βγάζαμε έτσι αυτά. Τι γίνεται καλά, να μην δει τίποτα. Α, να μην το καταλάβει. Ναι, ναι. Α, την κρατήσατε κρυφή στην αρχή. Στην αρχή, ναι. Mm, μάλιστα. Στην αρχή, ναι, δεν το είχαμε πει καλά-καλά στους δικούς μας. Έλα, παπαράτσι. Ναι, το θυμάμαι ότι λες στην αρχή λιγάκι. Έλα, παπαράτσι του κοντρόλ. Δείξε μας την καλή σου δουλειά στην επόμενη φωτογραφία. Έτσι, πάλι από καλοκαίρι. Απλά επειδή ξέρεις, ο άντρας μου δεν είναι πολύ των κοσμικών και των κοινωνικών κτλ. Το χαμόγελό σας πάντως τα λέει όλα. Δηλαδή η ευτυχία βγαίνει. Δεν κρύβεται. Ευτυχισμένοι άνθρωποι. Πολύ ωραία. Ευτυχισμένοι. Δόξα τω Θεώ. Η αγάπη μου φαίνεται τους ανθρώπους. Και υπάρχει κάτι από το οποίο ξεκινούν και τελειώνουν όλα. Γιατί όλα τα άλλα βλέπεις πόσο ξεσήμερα υπάρχουν. Τώρα καλά τα πάτε. Η αλήθεια είναι πολύ φαΐ πέφτει. Τρώμε στα Ματίνα, ε. Πολύ φαΐ. Τρώμε 34 κιλά έχεις μείνει. Δεν πραγματικά τόσο βλέπουμε. Εδώ είναι η Σαντορίνη, στο γάμο του Αντώνη και της Δήμητρας. Αλήθεια, εκεί ήμουνα. Σας το θυμάμαι. Μπράβο, ναι, στην παραλία. Δεν σε βάλαμε στη φωτογραφία που έφερα από τον άντρα μου. Έπαιρνα μου, κάτσε κι εγώ μετσάρας. Ο Θέμης, όλες τις καλοκαιρινές φωτογραφίες, έχει κόκκινη μύτη, έτσι το παρατήρησες. Έτσι είναι μαυρισμένος. Ναι. Όντως. Και εδώ. Ωραία αυτό. Και εδώ πάλι έτσι, σε νησί, καλοκαιράκι. Καλοκαιράκι σε νησάκι. Ναι. Καλοκαιράκι, βραδινό μπανάκι. Καλοκαιράκι, το αγόρι, πώς λέει, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα αγόρι μου. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα αγόρι μου. Πάντως, όχι, φαίνεται να περνάτε πολύ ωραία μαζί. Αυτό είναι το πιο βασικό. Επειδή δεν έχουμε πολύ κοινό χρόνο, γιατί ο Θέμης δουλεύει από τις 8 το πρωί μέχρι τις 9.30 το βράδυ, το λίγο χρόνο που περνάμε μαζί από τις 9 το βράδυ μέχρι τις 11 που θα κοιμηθούμε, που θα κοιμηθεί αυτός, γιατί εγώ πες κοιμάμαι κατά τη 1-2,
Περνάμε πολύ ωραία. Εκείνος 11 σε καληνυχτίζει. Γεια σου, αγάπη. Κοίτα, μου, ώρα καλή στιγμή. 11, 12, ναι. Γιατί άμα ξυπνάς από τις 8 και είσαι δικαστήριο, ευελπίδων, εφετείο, ραντεβού, έχεις μιλήσει με 100 ανθρώπους, έχεις γράψει 800 email και έχεις δεχτεί 30 τηλέφωνα. Σαββατοκύριακο όμως τουλάχιστον είναι δικό σας. Σαββατοκύριακο, ναι, έτσι. Είναι δικό μας. Και γι' αυτό συνήθως δεν κανονίζω τίποτα το Σαββατοκύριακο. Αυτό που μου έχει κάνει πάντως εντύπωση σε σένα, επειδή την έχω πετύχει μια φορά τη Σταματίνα μαζί με το Θέμη και σε ένα εμπορικό κέντρο. Που θυμάσαι, που είχαμε πετύχει μια την άλλη. Εγώ με μια άλλη παρέα για καφεδάκι, με τη Σύση και τον Παύλο. Μπράβο. Εγώ και ήρθε η Σταματίνα με το Θέμη. Πολύ περιποιημένο το κορίτσι αυτό, δηλαδή ακόμα και όταν πάει για καφέ, είναι από τις γυναίκες. Και μπράβο σου, δηλαδή μου αρέσει αυτό, επειδή εγώ δεν το πολύ έχω. Δηλαδή, εμένα θα με δεις και με πιο casual, ναι. Αλογουρά και με μια φόρμα και με αυτό. Και μου αρέσει αυτό το πράγμα στις γυναίκες που είναι περιποιημένες πολύ, ακόμα και όταν βγουν για έναν δεκάλεπτο καφέ. Φροντίζεις όμορφα τον εαυτό σου, δηλαδή, ξέρεις, δεν λες, παντρεύτηκα Θέμη μου, με είδες πως είμαι όμορφη, φτάνει τώρα. Δηλαδή τώρα εντάξει. Είναι, να σου πω κάτι, αυτό που λένε ότι το χούι βγαίνει τελευταίο, ήταν κάτι που το είχα από μικρή. Δηλαδή μικρή είχα, πήγαινα στο σχολείο και θα έκανα το κοκοράκι μου. Είμαι ένας άνθρωπος που ξέρεις πάντα θα χτένιζε το μαλάκι του, θα βάζει το κοκαλάκι του. Σου λέω ούσα μικρή. Μετά πιο είσαι μεγάλη, κοκέτα. Θα βάλω λίγο ρουζάκι, θα βάλω το λιποζάν μου. Θα χτενίσω το μαλάκι. Είμαι κοκέτα, ναι. Αλλά όσο μεγαλώνω, μετριάζεται. Δηλαδή πιο κοκέτα ήμουνα πιο μικρή. Μετριάζεται. Πόσο πιο. Πόσο πιο, δηλαδή. Πόσο. Όχι, θέλω να σου πω ότι πιο μικρή ήμουνα. Θα έλεγα και στο περίπτερο να πάω να πάρω κάτι για τη μαμά μου. Δεν μπορώ να πάω με τις παντόλες, να βάλω παπούτσια. Και κάνεις και πράγματα, φαντάζομαι, για να δώσω πάσα για να πάτε με το Λινάκι να φτιάξετε τις μάσκες. Κάνεις και πράγματα και στον εαυτό σου. Δηλαδή, ας πούμε τώρα, θα μας φτιάξει σήμερα δύο μάσκες, που είναι μία για τα μαλλιά και μία για το πρόσωπο. Σημαίνει ότι έχεις μάθει να κάνεις και πράγματα μόνη σου, στο σπίτι, για να φροντίζεις τον εαυτό σου. Καταρχήν, να σου πω ότι επειδή θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί με το πρόσωπό μας, με τα μαλλιά μας, και επειδή είχα και μια κακή εμπειρία όταν ήμουν μικρή. Δεν είμαι πολύ που θα πάω να κάνω κάθε μήνα καθαρισμό, θα βάλω τις κρέμες κτλ. Θέλω να φτιάχνω κάτι μόνη μου. Και αυτές οι δύο συνταγές που θα σας δείξω είναι συνταγές που μου έχει δείξει, ξέρεις, που είχε δείξει η γιαγιά μου στη μαμά μου και η μαμά μου σε μένα. Είναι με πολύ απλά πράγματα, πολύ απλά υλικά και νομίζω ότι στην εποχή που είμαστε τώρα, που δεν θες να χαλάς και πολλά λεφτά, είναι ό,τι καλύτερο. Κάνεις κάτι μόνος σου, ξέρεις ότι είναι κάτι φρέσκο, σωστό, προσεγμένο και σε βοηθάει και πάρα πολύ. Η μία μάσκα είναι για το πρόσωπο. Δίνεις φρυγιλότητα, έτσι, σου αφήνει ένα πολύ λάμψη. Δροσερό και λάμψη και ένα πολύ δροσερό πρόσωπο. Mm-hmm. Και άλλη είναι για τα μαλλιά, λαμπερά και υγιή μαλλιά. Περάστε, κύριε μου. Τσιμτσιλίσους μυστικά ομορφιάς, λοιπόν. Τσιμτσιλίσους μυστικά.